Δεν αξίας. Κοιτάξτε να δείτε. Τι ποσό μάθατε ότι προσφέρθηκε? 300 εκατομμύρια. Το οποίο θα λέτε ευτελές ποσό για την αξία. Ευτελέστατο, διότι όταν πήρε ο παίκτης μας 277 εκατομμύρια το χρόνο που πέρασε, είναι δυνατόν, χωρίς να προσφέρει τίποτε, είναι δυνατόν να τον δώσουμε για 300 εκατομμύρια? Πρώτον, δεύτερον, όπως σας είπε και ο Λαζαρίδης, και συμφωνούμε απόλυτα μαζί του, δεν θέλουμε χρήματα, θέλουμε ανταλλάγματα υλικά. Έμψυχο να πλαισιώσουμε υλικό. Αυτά τα παιδιά που έχουμε με άλλο υλικό για να έχουμε μια ομάδα μελλοντική. Μάλιστα. Κάτι θέλει να πει ο κύριος Καλαμίτσης? Όχι, τίποτα. Λέω ότι αν είναι θέμα χρημάτων, γιατί και τα έμψυχα ανταλλάγματα κοστίζουν σε εκείνο το οποίο θα προσφέρει. Ο Παναθηναϊκός, πόσο περίπου το υπολογίζατε εσείς ότι έπρεπε να προσφερθεί? Απλώς ρωτάω. Εμείς πόσο σας είπα προηγουμένως, εάν ένας παίχτης που συμπεριλαμβάνεται στην καλύτερη πεντάδα της Ευρώπης στοιχίζει μόνο 300 εκατομμύρια, τότε γιατί δεν πάνε να μας αγοράσουν τον Μαρτσιλιόνι, να μας τον φέρουν και να δώσουμε το φάνη? Εγώ ρωτάω πόσο νομίζετε ότι έπρεπε. Σας είπα, στην αξία του Μαρτσιλιόνι. Η οποία είναι? Η οποία μπορεί να είναι δισεκατομμύρια, μπορεί να είναι και 10 εκατομμύρια. Ας τον αγοράσει ο Παναθηναϊκός να μας τον δώσει. 1500 δραχμές θα πάει, Ασπερίνη. Καταλάβατε. Εμείς δεν μας ενδιαφέρει πόσο στοιχίζει ο παίκτης της καλύτερης πεντάδας. Εμείς για το Φάνη το Χριστοδούλου, να έχετε υπόψη σας κάτι, ότι ο Πανιόνιος δεν έχει τους πόρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Οι άνθρωποι αυτοί που πληρώνουν το συμβόλαιο του Φάνη του Χριστοδούλου ματώνουν στην κυριολεξία για να το πληρώσουν. Μάλιστα, καμία αντίρρηση. Καμία ερώτηση. Ναι, αν δώσει τα χρήματα πίσω. Ορίστε. Αν έδινε τα χρήματα πίσω. Του συμβολαίου του. Ναι. Τότε θα το συζητάγανε στη Γενική Συνέλευση. Τότε ήταν απόφαση Γενική Συνέλευση. Υπάρχει περίπτωση να συζητηθεί αυτό το θέμα στη Γενική Συνέλευση, κύριε? Αυτό μπορεί να ρωτήσει ναι, τον κύριο Λαζαρίδη. Στον κύριο Λαζαρίδη το ρωτάω. Ναι, δεν θα ήθελα να απαντήσω με έναν εμένα, όχι, θέλω λίγο χρόνο να το αναπτύξω αυτό το θέμα. Τα χρήματα που χρωστάει ο Φάνης Χριστοδούλου στον Πανιόνιο. Σας είπα προηγουμένως, άσχετα με το τι θα γίνει. Πόσα είναι, αν θέλετε, αν θέλει να εξαργυρώσει το συμβόλαιο. Έχει εισπράξει στο διάστημα αυτό του συμβολαίου των τριών ετών. Και αναφέρομαι κυρίως στο πριν του συμβολαίου, το οποίο είναι ενιαίο συμβόλαιο 5 χρόνων, μάλλον 2 συν 3, και όχι στα πριν στόχων, τα οποία θεωρώ κατά κάποιο τρόπο δουλευμένα, είναι 440 εκατομμύρια. Μάλιστα. Μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 600 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή η απέτηση του Πανιωνίου παραμένει άσχετα αν θα γίνει μεταγραφή ή δεν θα γίνει μεταγραφή. Ναι. Αυτό που θα ήθελα να τονίσω και στους φιλάθλους, και γιατί όπως ξέρετε έχουμε εγγενιάσει σαν συμβούλιο, έχουμε εγγενιάσει μια πολύ καλή επικοινωνία και με τους Πάνθηρες και με το σύνδεσμο των οπαδών του Πανιωνίου. Και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να πούμε ψέματα ή να πέσουμε σε λαϊκισμούς. Η άποψη αυτή που θα μεταφέρω στο συμβούλιο, και δεν ξέρω αν θα συμμετέχω τελικά σε κάποιο καινούριο σχήμα, πιστεύω ότι είμαστε αρκετά όριμοι ώστε να βγάλουμε ένα συμβούλιο. Εδώ θα έρθω μετά στο μέλλον του Πανιωνίου και θα σας ρωτήσω. Της δουλειάς που μας υπάρχει αγοραστής στον Πανιόνιο αυτή τη στιγμή? Υπάρχει επιχειρηματικός γνωστός? Υπάρχει. Μπορούμε να πούμε το όνομα? Είναι γνωστό το όνομα? Θα ήθελα να συζητήσω πρώτα μαζί του. Ναι, γνωστό είναι το όνομα. Θα ήθελα να συζητήσω όμως πρώτα μαζί του. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει μια κάποια λύση στο ταμιακό μας πρόβλημα. Αλλά άσχετα με το ποιος θα είναι πάνω. Εγώ μιλάμε για σπόνσορα. Όχι, πρόεδρο. Μιλάμε για συγκεκριμένο άτομο. Ναι, για πρόεδρο. Από τη Νέα Σμύρνη προερχόμενο? Περισσότερα δεν ξέρω, γιατί άλλοι τον προτείνουν. Σήμερα θα τον γνωρίσω. Μάλιστα, αν με αφήσετε και πιο νωρίς, θα έχω περισσότερη να μιλήσω μαζί. Η άποψη λοιπόν. Το ξέρετε εσείς, παιδιά, ποιος θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης του Πανιωνίου, το ξέρετε? Το όνομα έχει γραφτεί και σε εφημερίδες, δεν είναι μυστικό. Πέστε το λοιπόν. Στέγκος λέγεται. Η οικονομική του επιφάνεια είναι πολύ μεγάλη. Έχει γραφτεί σε εφημερίδες, δεν το λέμε εμείς. Έτσι είναι, κύριε Λαζαρίδη. Και το επικροτούμε κιόλας. Το επικροτούμε. Κατά πολύ. Άσχετα λοιπόν με το ποιος θα βγει, γιατί από ό,τι ξέρετε αυτό το θέμα το θέμα του Φάνη του Χριστοδούλου, αυτό που βασάνιζε, αν θέλετε, και μια πολύ μεγάλη μερίδα του κόσμου, είναι ότι από τη στιγμή που θα πουληθεί ο Φάνης του Χριστοδούλου, τον πρόεδρο μπορεί να τον κάνει οποιοδήποτε. Αμφισβητούσαν δηλαδή την δυνατότητα του οποιοδήποτε πρόεδρου, ο οποίος με κάποιο επιχείρημα είτε οικονομικής επιφάνειας ή οτιδήποτε άλλο αναλάμβανε το σύλλογο, και ξαφνικά διαπίστωσαν ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και έπρεπε να πουλήσει το Φάνη του Χριστοδούλου για να προχωρήσει ο σύλλογος. Συνεπώς, αυτό που θα κρίνει η Γενική Συνέλευση σήμερα είναι το ποιοι θα διαχειριστούν αυτά τα χρήματα, κατά την άποψή μου. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Καλοκύτα, ολοκληρώστε. Ναι, κύριε Αλεπρόπλε, ένα πράγμα θα ήθελα να σας πω. Ότι εμείς οι φίλοι του Πανιωνίου
Ο Φάνης γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποια είναι τα αισθήματά μας. Όταν λοιπόν θα ξαναγυρίσει στη Νέα Σμύρνη, να είναι σίγουρος ότι το γήπεδο θα δονηθεί πάλι από τις κραυγές αγάπης για αυτόν τον άνθρωπο. Εμείς δεν ξεχνάμε ποτέ το πρόσωπο του Φάνη του Χριστοδούλου και τη χαρά του προσώπου του που έλαβε όταν σήκωνε το κύπελο. Ήταν το μοναδικό, τέλος πάντων, κύπελο που πήραμε στην ιστορία μας και το έχουμε, έχει χαρακτήσει τη μνήμη μας τόσο βαθιά που δεν μπορεί να σβήσει. Ο Φάνης ο Χριστοδούλου ήταν, είναι και θα είναι το αγαπημένο παιδί της Νέας Σμύρνης. Θα πρέπει όμως κάπου να σταματήσει και αυτός να κάνει δηλώσεις που πληγώνουν εμάς τους φιλάθλους. Πληγώνουν ότι μια σημαία του Πανιωνίου θέλει να φύγει από το σύλλογο. Όχι, όχι, όχι. Οι δηλώσεις, όπως παραδείγματος χάρη σας είπε προηγουμένως ο Κώστας Παπαδάκος, ότι είπε κάποτε ότι με ένα πεντοχίλιαρο μπορεί να φωνάξουμε Φενέρμπαξε. Όχι. Μη μας υποτιμάει τόσο πολύ. Ναι, ας μην βάζουμε τώρα. Γι' αυτό σας είπα. Επειδή σας είπα μας πληγώνει χωρίς να δώσω εγώ την εξήγηση, μου είπατε επειδή είναι η επιθυμία του να φύγει. Δεν είναι η επιθυμία να φύγει. Αυτό σας πληγώνει, κύριε Καλογείτονα. Αυτό να σας πω ότι με κάνει. Με στεναχωρεί. Γιατί δεν μπορώ να βλέπω το Φάνη το Χριστοδούλου τέλος πάντων να παίξει κάποια άλλη ομάδα. Μάλιστα. Αλλά επειδή η ροή των πραγμάτων μπορεί να έρθει και να παίξει κάποια άλλη ομάδα. Δεν νομίζω ότι εμείς θα του κόψουμε το μέλλον του Φάνη του Χριστοδούλου. Αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, όχι να τον ξεπουλήσουμε το Φάνη. Η διοίκηση είναι ικανή να διαπραγματευτεί. Γίνεται σαφής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά, κύριε Καλαφίτση. Εγώ έχω να πω το εξής. Εκπλήττομαι από πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή δεν ήξερα ούτε τι συμβαίνει μέσα στις διοικήσεις, ούτε τι συμβαίνει μέσα στους οργανωμένους συνδέσμους οπαδών. Εκπλήττομαι και πάρα πολύ ευχαριστώ και οφείλω να το πω για τη λογική και το επίπεδο και το ήθος των οπαδών, των οργανωμένων οπαδών του Πανιωνίου όπως παρουσιάζεται, εκπλήττομαι, συγγνώμη, ίσως να μην είναι και κόμπλημα ότι εκπλήττομαι, έπρεπε να το περιμένω ίσως, από την λογική με την οποία έχει αντιμετωπίσει την όλη υπόθεση η διοίκηση, αλλά εδώ κύριε Αλευρόπουλε βρισκόμαστε σε εκείνο το μετέχμιο. Παραμένει ο φανατισμός, ο καλός εννοούμενος φανατισμός του φιλάθλου οπαδού και από την άλλη μεριά είναι το επάγγελμα, το επαγγελματικό μπάσκετ. Έχουμε λοιπόν το ψυχό επαγγελματικό μέρος, αυτό το οποίο έχει λεφτά. Λεφτά για τα οποία έβανε οι άνθρωποι, κάποιοι τα δίνουν και κάποιοι πρέπει να αποδώσουν λογαριασμό. Και έχουμε και το συναισθηματικό μέρος του φιλάθλου. Δεν μου αρέσει η λέξη. Κοιτάξτε να δείτε, τι ψηφίζει ο κόσμος, να δείτε πώς είναι τα πράγματα. Δεν με απασχολεί τόσο πολύ. Αν επιτρέπετε. Εγώ θα ήθελα απλώς να πω ότι. Ας βρούνε την οικονομική λύση η οποία θα είναι η σωστή, γιατί το σωματείο έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις. Ας κρίνουν με γνώμονα την άποψη του προπονητή, στον οποίο έχουν παραδώσει το μέλλον της ομάδας και ο οποίος αποδίδει, το βλέπεις το έργο του και το έχουμε δει και σε άλλες ομάδες. Και ίσως να χρειαστεί να ρίξουν λίγο τους τόνους τους οι φίλαθλοι, δεχόμενοι ότι το καλό της ομάδας είναι αυτό. Να δούμε λοιπόν τι ψηφίζουν οι φίλαθλοι και να προχωρήσουμε στη συζήτησή μας, παρακαλώ πάρα πολύ. 550 μέχρι στιγμής αποφασίζουν να μην παραμείνει ο Φάνης Χριστοδούλου στο Πανιόνιο, ένα ποσοστό 70% και 229 να παραμείνει στο Πανιόνιο, ένα ποσοστό 29%. Να παραμείνει λοιπόν στον Πανιόνιο ο Φάνης Χριστοδούλου ή όχι. Μπορώ να κάνω μια παρέμβαση. Θα κάνετε μια παρέμβαση. Ότι όσοι ψηφίσανε πληρώνουν μόνο 15 δραχμές στα 36 δευτερόλεπτα. Αμελότερο κόσμο ψήφου. Κύριε Λαζαρίδη, είναι φυσιολογικό να βγαίνουν αυτά. Γιατί ο Πανιόνιος είναι μια μικρή κοινωνία ανθρώπων. Και αν θέλετε, ο περισσότερος κόσμος, για μένα ήταν αναμενόμενα αυτά τα αποτελέσματα. Για ένα πολύ απλό λόγο, ότι ο Πανιόνιος είναι μια μικρή κοινωνία ανθρώπων, ενώ άλλοι, αν θέλετε, στους άλλους ανοίγει όρεξη να δουν τον Φάνη Χριστοδούλου στις λεγόμενες, επωνομαζόμενες μεγάλες ομάδες. Καλός ή κακός. Αυτό το αντιλαμβάνομαι, αλλά και εμείς πώς θα μπορεί να προγραμματίσει ένα σωματείο το να υπογράψει κάποιο. Εκεί είναι το θέμα, αλλά και εκεί που πολύ σωστά το έθεσαν οι οπαδοί του Πανιωνίου και εκεί που προβλημάτισε ιδιαίτερα τον κύριο Καλαμίτση. Στο ηθικό θέμα, κύριε Καλαμίτση. Πράγματι. Σε αυτό υπάρχει ένα θέμα τέτοιο, γιατί δικαιώνεται μια συμπεριφορά. Αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να σκεφτούμε. Να μην δικαιωθεί. Αν πληρώσει, αν δηλαδή επιστραφούν κάποια χρήματα ώστε να βρεθεί η οικονομική λύση, δεν είναι δικαίωση συμπεριφορά. Είναι μια καλή επιχειρηματική πράξη. Αλλά και από εκεί. Υπάρχει επίσης και το άλλο επιχείρημα ότι λόγια αξιοπρεπίας του Πανιωνίου του επιβάλλουν να χρησιμοποιεί παίκτες οι οποίοι θέλουν να παίξουν σε αυτόν. Είναι και αυτό εξίσου ισχυρό. Και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η ομάδα, αν κάποιος παίκτης έμενε ελεύθερος, θα ήθελε να φύγει από τον Πανιόνιο.
αυτή είναι η επιτυχία της ομάδας. Μάλιστα. Κύριε Κατσιφαράκη, θέλει να πείτε κάτι. Εγώ θέλω να πω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα από την εποχή του που το μπάσκετ ήταν, έπαιζε με παίχτες για τη φανέλα και για το σωματείο. Τώρα δυστυχώς τα σωματεία απαρτίζονται και εκπροσωπούνται από συγκεκριμένους ανθρώπους, είτε από αυτούς που βάζουν χρήματα, είτε από αυτούς που λέγονται φύλαθλοι, είτε από τα απλά μέλη. Μα και ο σύλλογός σας πάει να βρει χρηματοδότη, όπως ναι. Βλέπετε. Εγώ θα ήθελα να πω να το εξής. Για να αντέξει ο συναγωνισμό. Θα ήθελα να πω το εξής. Ότι επειδή ο ρομαντισμός έχει εξαλειφθεί και θα πρέπει όποιος το καταλάβει εσείς νωρίτερα. Εσείς παραμένετε ρομαντικός. Πάντα. Ιδεολόγος και ρομαντικός ήμουνα πάντα. Από 3 χρονών που ασχολούμαι με τον ρομαντισμό. Αλλά έτσι δεν διοικούνται πλέον τα τάκ. Όπως ναι. Ξέρετε. Εγώ 10 χρόνια λοιπόν στον Πανιόνιο κατάλαβα ότι μόνο ειδικοί και σωστοί επαγγελματίες, δηλαδή εγώ δεν κάνω ας πούμε για να διοικήσω, αλλά πέραν από αυτούς που θα πάρουν το σωματείο σαν χορηγία πλέον και όχι εξαρτώμενοι από κάποιο σωματείο ή κάποιο συμβούλιο που θα ανήκει στον ερασιτέχνη κτλ. Μπορούν σε κάποια χρόνια να τα βγάλουν πέρα ίσως στην Ευρωλίγκα ή ίσως να τα βγάλουν πέρα με τον καινούριο νόμο που έρχεται και θα μιλάει για ελεύθερα συμβόλαια Ελλήνων παιχτών. Αυτά ίσως δεν τα ξέρει ο κόσμος. Αλλά θα πρέπει να ξέρετε ότι τα ποσά που θα απαιτούνται μεθαύριο θα είναι πάρα πολλά. Θα μου πείτε βέβαια πού θα παίζουν αυτοί οι παίχτες, όλοι θα πάνε να παίξουν σε στα 2-3 μεγάλα σωματεία που θα μπορούν. Όχι. Αλλά εάν οργανωθείς τώρα νωρίς σωστά, πιστεύω ότι εύκολα μεθαύριο θα μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Και τώρα πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη ευκαιρία ο Πανιόνιος, το τάκ μάλλον του Πανιονίου, το μπάσκετ, να ανεξαρτικοποιηθεί πλήρως για πρώτη φορά. Με μια τριμελή, τετραμελή επιτροπή ή με κάποιον χορηγό και να ζήσει ομαλά και ήσυχα, γιατί θα ξέρετε ότι τα ερασιτεχνικά τμήματα του Πανιωνίου όλα μαραζώνουν και φταίει το μπάσκετ. Και είναι κρίμα, διότι ο Πανιώνιος πάντα δεν είχε μόνο μπάσκετ, είχε και τα άλλα τμήματα. Και τα άλλα τώρα όμως δεν υπάρχουν. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν, υπάρχουν αλλά φυτοζωούν. Υπάρχουν, η αλήθεια είναι ότι το μπάσκετ καταπιέζει πάρα πολύ τα αθλήματα. Θυμίζει δηλαδή τις εποχές τις δικές μας που το ποδόσφαιρο μας καταπίεζε μας πάρα μάλιστα. πολύ. Μάλιστα. Και σε αυτό τι θα κάνετε κύριε Λεζαρίδη. Γι' αυτό θέλατε εσείς να δώσετε τον Φάνη Χριστοδούλου. Όχι, όχι γι' αυτό. Απλώς με το Φάνη. Για οικονομικούς λόγους και γι' αυτό. Προφανώς για οικονομικούς λόγους. Έτσι είναι. Και για οικονομικούς λόγους. Απλώς δεν θέλαμε κάτω από μια πίεση να ξεπουλήσουμε την περιουσία του συλλόγου, την οποία την έχουμε πληρώσει κιόλας, δεν μας τη χάρισε κανείς. Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξουν, να υπάρξει μάλλον μια διαφορετική οργάνωση του συλλόγου. Εγώ πιστεύω ότι πάντοτε πρέπει να δίνεται λόγος για τον μπάσκετ στη Γενική Συνέλευση του Πανιωνίου, άσχετα αν ενοχλεί ορισμένους ή όχι. Δεν χρειάζεται παρά να πείσει 80 άτομα και δεν είναι παράλογο αυτό. Είναι μια κάποια δικλίδα ασφαλείας. Δεν λέω να επεμβαίνουν καθημερινά, αλλά σίγουρα οι φίλαθλοι του Πανιωνίου έχουν δείξει μια μεγάλη ωριμότητα και δεν νομίζω ότι είναι ένα γεγονός το οποίο μας φοβίζει. Δηλαδή... Μάλιστα. Να πάμε πάλι στους φίλαθλους του Πανιωνίου. Ναι. Θα υποδεχόσασταν εσείς, παιδιά, να ξαναγυρίσει ο Φάνης Χριστοδούλου στην ομάδα. Αν. Και πόσο αν θέλετε. Πρακτικό μπορεί να είναι κάτι τέτοιο. Πόσο πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο πραγματικότητα. Κοιτάξτε να δείτε. Οι απόψεις του Προέδρου του Συνδέσμου Φιλάθλων είναι απόλυτα κατανοητές και σεβαστές. Είναι πιο ρομαντικοί φιλάθλοι από εμάς, αγνοί πανιόνιοι και αξιοσέβαστοι. Εμείς δεν νομίζω ότι θα μπορέσουμε. Εσείς είστε πιο ζωηροί. Εμείς έχουμε, όχι ζωηροί. Εμείς έχουμε μεγαλώσει. Εγώ έχω την ίδια ηλικία με τον Χριστοδούλου. Έχουμε μεγαλώσει με τον Φάνη Χριστοδούλου μαζί. Εκείνοι τον βλέπουν σαν παιδί τους. Εμείς τον βλέπουμε σαν φίλο, κολλητό όπως το λένε. Και όταν προδίδει ο φίλος στο φίλο, είναι δύσκολο να επανέλθει η σχέση. Κατά βάθος πάντως, να ξέρετε, όλοι οι Πανιόνιοι θα ήθελαν το Φάνη Χριστοδούλου να παίξει. Αλλά δεν γίνεται. Πρακτικώς αδύνατον. Δεν νομίζω ότι ο συγκεκριμένος χαρακτήρας θα μπορέσει να ανακαλέσει αυτά που είπε και αυτά που έκανε και να επανέλθει στην ομάδα. Και θέλω εσείς, κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, θέλετε ο Φάνη Χριστοδούλου να φύγει από τον Πανιόνιο. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς όπως έχει η κατάσταση αυτή με τον Φάνη Χριστοδούλου να παραμένει ηττημένος σε εισαγωγικά σε αυτή την κόντρα που αυτός ξεκίνησε, είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό. Εάν βρεθούν τα ανταλλάγματα... Είστε ικανοποιημένοι στο να μην παίζει ο Φάνη Χριστοδούλου μπάσκετ. Είμαστε. Ένα λεπτό. Να εξηγήσω. Εμείς εδώ, ακούστε να δείτε, εμείς εδώ δεν είμαστε ούτε αγνώμονες,
ούτε ανεγκέφαλη. Ο Φάνη Χριστοδούλου να παίζει μπάσκετ τον θέλουν όλοι. Τον καλό Φάνη Χριστοδούλου. Αλλά σας είπα ότι αυτά που έχει κάνει και την κόντρα που ξεκίνησε ο ίδιος αποτελεί ηθική δικαίωση πλέον για ένα σωματείο στον Πανιόνιο. Είδατε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Εμείς κύριε Αλευρόπουλε είμαστε σαν τους Σέρβους. Όλος ο κόσμος τους Σέρβους τους βρίζει και τους λέει ότι είναι κακοί και εγκληματίες πολέμου. Αλλά έχουν δίκαιο. Και εμείς λοιπόν, αυτοί όλοι που πήραν τηλέφωνο ήταν Παθηναγοί και Ολυμπιακοί. Γι' αυτό οι Πανιόνιοι έχουν δίκαιο. Έχουν δίκαιο οι Πανιόνιοι και ας είναι λιγότεροι. Είναι οι πιο αγνοί και είναι πάστα φιλάθλων πολύ καλοί. Και το ξέρουν όλοι όσοι ξέρουν τους Πανιόνιους. Λοιπόν, εμείς έχουμε δίκαιο. Θέλω να κλείσω και να συγχαρώ και τους φιλάθλους αυτούς που σας επαναλαμβάνω δεν είναι δικοί μας, δεν ανήκουν στους Πάνθηρες, αλλά είναι αγνοί Πανιόνιοι. Είναι αυτή η περίφημη πλατεία που τόσο πολύ την κατηγορούν κάποιοι. Ποιοι την κατηγορούν? Γενικά. Ηρωνικά ή τι λένε ότι ελέγχει οι εφημερίδες, διάφοροι και όλοι. Καμιά φορά την κατηγορούν. Εγώ θέλω να πω. Συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους που επενέβησαν έτσι δυναμικά και έδειξαν έτσι την αγάπη τους για τον Πανιόνιο. Και επίσης, έκκληση σε όλους όσους θα κατέβουν σε αυτές τις περίφημες εκλογές της Δευτέρας να υπάρξει αυτό το περίφημο ενωτικό ψηφοδέλτιο, όσο δύσκολο και αν φαίνεται. Είδατε ήδη δύο διαφορετικές απόψεις που ακουστήκαν εκεί. Υπάρχουν. Επαγγελματικό και ερασιτεχνικό και όλα αυτά. Είναι κατανοητό. Βεβαίως. Είναι κατανοητό. Σεβαστές οι απόψεις όλες. Ευχή όλων εμάς, οι Πανιόνιοι, εμείς που πάμε εκτός έδρας και ζούμε και βιώνουμε το τι θα πει ένας Πανιόνιος, είναι να υπάρξει διοίκηση τη Δευτέρα κάτω από το όνομα που ακούστηκε ευχής έργων ή όποιο όνομα. Εσείς το γνωρίζετε το συγκεκριμένο κύριο? Ακούστε να δείτε. Από γιατί, όσα πληροφορίες... γιατί άκουσα ότι συμφωνείτε, επικροτείτε και... Ναι. Από τις πρώτες ενδείξεις και τις πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν, αν τελικά προκύψει και αναλάβει ο άνθρωπος εδώ στον Πανιόνιο, θα είναι καλό για τον Πανιόνιο. Οι πληροφορίες που φτάνουν σε εσάς τι λένε? Οι πληροφορίες, δυστυχώς, μάλλον ο κ. Λαζαρίς πρέπει να ξέρει πιο πολλά. Εσείς πώς κρίνετε τις πληροφορίες? Εμείς την κρίνουμε. Ακούστε, οι πληροφορίες είναι καλές, είναι θετικές. Οι γεμάτες τσέπες είναι, αυτό ρωτάω, παιδιά. Γιατί κοιτάξτε να δείτε κάτι, είναι και αυτό που παίζει ρόλο. Ένας άνθρωπος. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Βεβαίως. Είναι και αυτό που παίζει ρόλο. Δυστυχώς, όπως βλέπετε, εμείς πολεμάμε με ξύλα και σπιρτόκουτα. Με σφεντώνες πολεμάμε. Και σφεντώνες πολεμάμε τα τάγκς και τα λέιζερ που έχει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Και τους νικάμε κιόλας. Τους νικήσαμε προχθές. Και τους νικάμε κιόλας. Και τρελαίνονται. Λοιπόν, αυτά ήθελαμε να πούμε εμείς. Σας ευχαριστούμε που ζητήσατε την άποψή μας. Να είστε καλά, υποχρέωσή μας. Και είμαστε κοντά στη διοίκηση, όποια και να είναι η διοίκηση, από την Τρίτη που θα βγει η διοίκηση, θα δουλέψουμε όλοι μαζί να κερδίσουμε αυτό το χρόνο που χάθηκε. Κλείστε για να ακούσουμε και τις απαντήσεις. Βεβαίως. Τον κύριο Καλαμίτση πρώτα. Εγώ λέω να δώσουμε το Χριστοδούλου και αν είναι συναισθηματικό παιδί, όταν θα μπει στο γήπεδο σαν αντίπαλος, εσείς θα τον ζήτω, θα του κοπούν τα πόδια. Ωραία. Επειδή όμως δεν βλέπω να είναι, θα παίξει καλά απέναντι. Ακριβώς. Κάνω λεφτά καλά από την άλλη. Αυτό έγινε με τον Γάσπαρη που του προσφέραμε ανθοδέσμιο όταν γύρισε στο γήπεδο. Ξανά παίξε μπάσκετ. Τι ωραία σαρίδη. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Πραγματικά χαίρομαι για τους οπαδούς του Πανιονίου, γιατί εκτός από καλή συνεργασία, γιατί είχαν πάρα πολύ καλή συνεργασία, έχουν και πολύ χιούμορ. Είναι ωραίο πράγμα το χιούμορ. Δύσκολα να βρεις... Δηλαδή η εικόνα που έχει δημιουργηθεί στον περισσότερο κόσμο για τους οργανωμένους φιλάθλους είναι μάλλον αρνητική. Στον Πανιόνιο δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πάνω στο Φάνη Χριστοδούλου και ο συνήγορός του κύριο Ζδέδες δεν έχουν πάρει ακόμα τηλέφωνο όπως μας υποσχέθηκαν. Συνεχίστε κύριε. Ναι, και θέλω... Θέλαμε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Δεν την έχουμε μέχρι στιγμής. Λίγα λεπτά κρατάει. Έχει να πει και αυτό. Έχει άδικο όμως. Καλά, θα είχε βγει, δεν πρόκειται να βγει. Εμείς θέλουμε να μιλήσει και έχουμε παράπονο μαζί. Πήγε στο στούντιο αν είχε δίκιο. Έχουμε παράπονο από το Φάνη που δεν ήρθε ποτέ σε εμάς που είμαστε στην ομιλική του να μας μιλήσει. Να μας πει, ρε παιδιά, ξέρετε κάτι, αυτή είναι η άποψή μου. Δεν σας είπε ποτέ, παιδιά, ότι δεν μπορώ να παίξω άλλο στον Πανιόνιο. Μόνο τις φανέλες να πετάξει. Ποτέ, παιδιά, ποτέ. Δεν σας είπε ποτέ ότι δεν μπορώ να παίξω άλλο στον Πανιόνιο. Ο Πανιόνιος δεν μπορεί να μου εκπληρώσει τις αθλητικές μου. Εγώ με το Φάνη το διώξει. Ακούστε κάτι. Ο Φάνης Χριστοδούλου δεν έχει έρθει ποτέ να μπει, όχι να μπει εδώ, να μιλήσει κάπου στο γήπεδο. Ποτέ δεν έχει μιλήσει με τους φιλάθλους του Πανιονίου. Τουλάχιστον με εμάς, με τους Πάνθηρες, με τους οργανωμένους, με τους συνομήλικους του που το ξανατονίζω αυτό. Με την πλατεία όμως μιλούσε. Με την πλατεία μπορεί να μιλούσε. Δεν ξέρω τι έκανε με την πλατεία. Με εμάς δεν έχει μιλήσει και αυτό είναι το παράπονό μας. Μπορώ να έχω μια παρέμβαση εδώ, αν μου επιτρέπουν και τα παιδιά. Ναι, βεβαίως. Παιδιά, έχετε απόλυτο δίκιο καταρχήν.
Θα πρέπει όμως να ξέρετε ότι χωρίς να κάνω τον υποστηρικτή του Φάνη, έτσι. Γιατί τώρα τελευταία τον άνθρωπο ίσως που μισεί περισσότερο είμαι εγώ. Επειδή βγήκα και είπα μερικές αλήθειες. Όπως? Για το ότι έχει πρόβλημα με το βάρος του, ότι πρέπει να κόψει το τσιγάρο, ότι πρέπει να κάνει διαφορετική προπόνηση από ό,τι κάνει, πρέπει να φερθεί επαγγελματικά. Και επειδή ανέλαβα τότε την ευθύνη όλη της παρεξήγησης και της ιστορίας πέρυσι στις παραμονές του Κυπέλου με τον Ηρακλή, από τότε παρεξηγήθηκα από πάρα πολλούς. Διότι δυστυχώς η δουλειά μου 10 χρόνια στον Πανιόνιο ήταν να προλαβαίνω ή να διορθώνω αυτά που δεν μπορούν να διορθώσουν οι άλλοι. Και επειδή κάπου ήταν πολυδιάστατος ο ρόλος μου χωρίς να ανήκω στη διοίκηση, προσέξτε, στα 10 χρόνια έμεινα 3 μήνες μόνο στη διοίκηση του Πανιονίου, κάποιοι θέλησαν να παρεξηγήσουν αυτόν τον ρόλο και έτσι θεώρησαν καλό, ας πούμε, να, οι δρόμοι μας να χωρίσουν. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τι ήθελα να απαντήσω. Όμως θα ήθελα να απαντήσω ότι ο χαρακτήρας του Φάνη είναι αυτός που ήταν λίγο απρόστος. Ο Φάνης είναι αντιβεντέτα, δεν είναι βεντέτα. Όταν λοιπόν του έλεγα πολλές φορές ότι πρέπει να είσαι κοντά στους φιλάθλους, πρέπει να πηγαίνεις στην πλατεία, πρέπει να είσαι πολύ καλός με όλο τον κόσμο, όπως ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης, το έφερα παράδειγμα, που δεν κουραζόταν ποτέ να υπογράφει αυτόγραφα ή να μιλάει στον κόσμο. Ο Φάνης έλεγε ότι, Γιώργο, εγώ είμαι διαφορετικός χαρακτήρας. Κάπου ντρεπότανε ο Φάνης. Γι' αυτό ίσως είχε πρόβλημα με όλα αυτά. Αλλά δεν μιλήσαμε και εγώ ήθελα να σταθώ σε αυτό το θέμα. Ποιος φταίει, γιατί έφτασε ο Φάνης σε αυτή την κατάσταση? Αυτό δεν το είπαμε καθόλου και εγώ ξεκίνησα στην αρχή, αλλά κάπου αλλάξαμε δρόμο. Γιατί έφτασε ο Φάνης στο να θέλει να φύγει από το Πανιόνιο? Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί έφτασε ο Φάνης? Η αλήθεια δεν είναι ότι ο Πανιόνιος δεν μπορεί να εκπληρώσει τις αρχές? Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αυτό το θέμα. Ποιο είναι, κύριε Κατσιφαράκη? Εγώ δεν πιστεύω αυτό το θέμα. Ποια είναι η αλήθεια? Το θέμα ήταν πολύ βασικό, ότι πολλοί άνθρωποι τον Φάνη τον χάιδεψαν και τον κορόιδεψαν. Από τον Πανιόνιο? Βεβαίως. Από τη μία μεριά δεν πρέπει να χαϊδεύεις ένα επαγγελματία, άρα πρέπει, αφόσον είσαι εντάξει εσύ απέναντι στις υποχρεώσεις σαν σωματείο, να ζητάς και από τον παίχτη σου να είναι εντάξει, και από την άλλη να μην του δικαιολογείς αυτά που κάνει, και από την άλλη να μην του υπόσχεσαι χωρίς να μπορείς να τα εκπληρώσεις. Όταν, λοιπόν, αυτά τα δύο έγιναν λοιπόν. Βεβαίως. Όταν φέραμε Τέρνερ, Στόουκς, Γιαννάκη, υποσχέθηκε η τότε διοίκηση στο Φάνη ότι, Φάνη, αν δεν πάρουμε φέτος κάποιο τίτλο, θα σου δώσουμε μεταγραφή. Και έγινε με αυτόν τον όρο. Δεν ήταν ο κύριος Λαδαρίδης τότε. Όχι, ναι. Παρακολουθεί από κοντά τα πράγματα. Φαντάζομαι. Υπάρχει αλήθεια. Συζητήθηκε και σε Γενική Συνέλευση το Φλεβάρι αυτό το υπάρχει... θέμα. Και το παραδέχτηκε ο κύριος Γαλής, ναι, τότε. Ότι πράγματι εγώ το είχα υποσχεθεί. Αλλά αλλάξαν οι συνθήκες. Όταν λοιπόν στηρίχθηκε σε αυτό το θέμα ο Φάνης και δεν πήραμε τίποτα. Και το σωματείο, προσέξτε, αυτό που είπα ήταν πολύ σημαντικό, γιατί οι φιλαθλοί το ξέρουν. Όταν ο Φάνης γυρνάει στον πάγκο και λέει: αν θέλετε να κερδίσετε, βγάλτε με έξω, και το σωματείο αντί για να τον τιμωρήσει την άλλη μέρα, τον καλέσει απολογία, του στέλνει τριμελή επιτροπή στο σπίτι του να τον παρακαλέσει να παίξει το επόμενο παιχνίδι στον Πειραιά, και ο Φάνης του διώχνει. Και κατεβαίνει ο Φάνης και είναι ο πρώτος με 26 πόντους και κάνει μια φανταστική απόδοση, χωρίς προπόνηση, χωρίς τίποτα. Μετά πώς θα αντιμετωπίσει τον παίκτη? Πώς θα παραδειγματίσει τον παίκτη? Όταν πέρυσι ο κύριος Ιβκοβιτς δεν τολμάει να τον κοντράρει, και είχε δίκιο ο άνθρωπος από μια μεριά. Σου λέει: έφυγα από τον ΠΑΟΚ και έχω διώξει, με κατηγορούν ότι έδιωξα το Φασούλα. Έρχομαι στον Πανιόνιο με την πρώτη να διώξω το Φάνη. Θα ήταν λίγο προβληματικό. Μάλιστα. Και εκεί εγώ στηρίζω όλα τα προβλήματα του Φάνη. Διώχνεται ο αδερφός του, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στήριζε κάπως το Φάνη, δηλαδή είχε κάποιον άνθρωπο μέσα ο Φάνης, και ενώ έχουν υποσχεθεί ότι και να φύγει ο Χρήστος θα τον κρατήσουμε ίσως αν βοηθώ προπονητή κάπως έτσι, και φεύγει, διώχνεται ο Χρήστος, ο Φάνης αρχίζει λοιπόν και λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Και όλα αυτά έχουν φταίξει για να φτάσει ο Φάνης εδώ. Αν ο Φάνης πέρυσι στην αρχή της περίοδου τον έδιωχναν από η διοίκηση τον τιμωρούσε γιατί δεν κατέβαινε σε όλες τις προπονήσεις. Ο Πανιόνιος ή θα δεχόταν ένα σωστό Φάνη πίσω ή θα γλίτωνε τα 280 εκατομμύρια.
Ούτε το ένα έγινε. Να περάσουμε να δούμε. Ούτε το άλλο. Να περάσουμε να δούμε την απάντηση των οπαδών. Κοιτάξτε, κύριε Λευρόπουλε, λίγο πολύ είναι γνωστά αυτά που είπε ο κ. Κατσιφαράκης και είναι κατανοητά. Εγώ επανέρχομαι σε αυτό που σας είπα, ότι γιατί δεν ήρθε ο παίκτης αυτά τα πράγματα να τα πει στους φιλάθλους. Ο παίκτης στην κόντρα που είχε με τη διοίκηση. Τα δέχεστε ότι έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Μπορεί και να έγιναν έτσι όπως τα λέει ο κ. Κατσιφαράκης. Εγώ δεν το αρνούμε. Ούτε λέω ότι έγιναν ακριβώς έτσι, ούτε μπορεί ότι να δεν αναγκάσουν έγινε. Λοιπόν έναν παίκτη κάτω από αυτές τις συνθήκες να ζητήσει μεταγραφή και να μην θέλει να παίξει την ομάδα του. Κοιτάξτε, σας είπα το εξής, η δικιά μας η θέση δεν μπορεί να μπει στα διοικητικά. Προσέξτε. Ξέρω, μπαίνει μέχρι στο σημείο που πρέπει. Ο Χριστοδούλου είχε κάποιο πρόβλημα με τη διοίκηση, όπως λέει ο κ. Κατσιφαράκης, αν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς, γιατί να μην το ξέρουμε αυτό ακριβώς όπως είναι και να μιλήσουμε με τον παίκτη, να δούμε, όχι να προσπαθήσουμε να το μεταπίσουμε. Πιθανώς να λέγαμε ότι αν είναι έτσι τα πράγματα, Φάνη μας, έχεις δίκιο, ίσως, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, και καλώς κάνεις, ας πούμε. Ο παίκτης, θέλω να σας να καταλάβετε, δεν μίλαγε, είχε απομονωθεί, δεν έβλεπε κανέναν από τον Πανιόνιο, κανέναν από τους φιλάθλους, κανέναν από τους οπαδούς, κανέναν από κανέναν. Και ακολουθούσε μια τακτική ρήξης. Με αποκορύφωμα όλα αυτά που είπε και ο κ. Καλογείτονας, τον τελικό του κυπέλου, όλα αυτά τα πράγματα. Μιλάμε τώρα πια για πολύ σοβαρά πράγματα. Δηλαδή να πουλάς στην κυριολεξία τον κόσμο και τη φανέλα σου. Έχετε δίκιο, παιδιά, αλλά σας το έχω ξαναπεί και εγώ σε συζητήσεις που έχουμε κάνει. Ο Φάνης πέρυσι ήθελε στον τελικό, δεν μπορούσε. Με το 1 τρίτο των προπονήσεων. Με το 1 τρίτο των προπονήσεων το παιδί. Στο τέλος του αγώνα έκλαιγε ο Φάνης από την Ρεάλ. Λοιπόν, μπορεί να είναι και έτσι. Ακούστε να δείτε. Δεν είμαστε από τους ανθρώπους που θα τον κατηγορήσουμε ότι είναι και. Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι ο Πανιούνιος θα κέρδιζε αν γινόταν κάτι που το είχα γράψει στην έκθεσή μου όταν μου τη ζήτησαν το Φλεβάρι. Και έγραφα ότι ο Φάνης είναι καλύτερα να δοθεί ένα χρόνο δανεικός με ανταλλάγματα τον Κακιούζη π.χ. Έτσι, ένα χρόνο δανεικός. Και επειδή είναι τέτοιος ο χαρακτήρας του Φάνη, δεν θα έκανε ούτε εκεί που θα πήγαινε και τον άλλο χρόνο θα γίνανε και σε εμάς μετανιωμένος. Αλλά αυτό ήταν κάτι το οποίο δυστυχώς ουδής πιστεύω φρόντισε να το ελέγξει και να πει με ένα Κακιούζη, ένα χρόνο το Φάνη που φέτος δεν παίζει, δεν θα είχαμε κέρδος. Είναι άποψη. Ο κύριος Καλαμίτσης τα ακούει τώρα. Χωρίς χαμόγελο τα ακούει τώρα. Το μόνο που ακούω με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση είναι όλα αυτά τα καινούργια ονόματα. Το Καράγκουρι, το Κάκι. Μπράβο. Αυτή είναι. Βλέπω μπάσκετ. Τώρα βλέπω μπάσκετ. Δεν είναι μόνο το μέλλον. Βλέπω, ρε παιδί μου, βλέπω ανθρώπους που τρέχουν μέσα στο γήπεδο και είναι αθλητές. Βλέπω παιδιά που πιστεύω ότι ίσως αν ο Χριστοδούλης ήταν ένας άλλος χαρακτήρας, δηλαδή αν ήταν ο ηγετικός. Γιατί είναι εκτελεστικός. Πρέπει να παίξει, κατά την άποψή μου, συγγνώμη, δεν κάνω το προπονητή. Ναι, έχω όμως διατελές προπονητή σε άλλο άθλημα και λίγο πολύ η ψυχονοτροπία είναι ίδια. Αν σε ένα άλλο σύλλογο, κάτω από άλλες ηγεσίες, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, μπορεί να είναι τέλειος. Στο Πανιόνιο, αυτή τη στιγμή, με την ομάδα που έχει ο Πανιόνιος, χρειάζεται έναν άνθρωπο που δεν είναι Χριστοδούλου. Λέω την άποψή μου. Και η οποία είναι σεβαστή. Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής, μετά από τα σύντομα διαφημιστικά, πάμε στο επίλογο της εκπομπής μας.